η γυναικεία χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Αγία Κασιανή Υμνογράφος. Η γυναικεία χοροδία Αγία Κασιανή Υμνογράφος της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως συστήθηκε το 2001. Αποτελείται από 48 κυρίες και φοιτήτριες που συμμετέχουν στην εκκλησιαστική ζωή και παρακολουθούν τους κύκλους της Ιεράς Μητροπόλεως. Τον Οκτώβριο του 2013 διοργάνωσε μεγάλη εκδήλωση προς τιμήν της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Πρώτου. Τον Ιανουάριο του 2014 της ανατέθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η διοργάνωση μεγάλης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου στο Ναό της Αγίας Τριάδος στο πέραν της Κωνσταντινούπολης. Ενώ τον Αύγουστο του 2014 παρουσίασε μουσική εκδήλωση στη γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχη στους Αγίους Θεοδόρους της Σύμβρου, παρουσία της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Πρώτου. Τον Οκτώβριο του 2014 συνδιοργάνωσε εορταστική εκδήλωση μαζί με τη διεθνούς φήμης σερβική χοροδία Μπράνκο προς τιμήν του Πατριάρχου των Σέρβων κυρίου Ειρηναίου. Από τη χοροδία λοιπόν Αγία Κασιανή Υμνογράφος θα ακούσουμε τα τραγούδια «Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος» και «Να αδερφέ μου». Χωράρχης η κυρία Χαραλαμπίδου Μαρία, καθηγήτρια φιλόλογος. Thank you.
πρόγραμμα θα συνεχίσει με την ενορία του Αγίου Σεραφείμ Νέας Ευκαρπίας. Το χορευτικό τμήμα της ενοριακής νεανικής εστίας Αγίου Σεραφείμ θα παρουσιάσει γεωργιανούς χορούς. Τα γεωργιανά μπαλέτα είναι παραδοσιακή χορή της Γεωργίας, χορογραφημένη για σκηνή. Στις χορογραφίες και στις στολές των χωρών της Γεωργίας εμφανίζονται πολλά στοιχεία θρησκευτικά, όπως ο Σταυρός. Το τμήμα των ενηλίκων που βρίσκεται σήμερα εδώ θα μας παρουσιάσει τους χορούς «Ατσαρούλη» από την περιοχή του Βατούμ και «Σαμαΐα» χορός της Βασίλισσας Ταμάρ. Χοροδιδάσκαλος η Ισλαμίδη Αθηνά. Thank you.
στη Θράκη θα μας ταξιδεύσει το φοιτητικό χορευτικό της ενοριακής νεανικής εστίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η ενοριακή νεανική εστία του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως ιδρύθηκε το 1991. Έκτοτε, με την ευλογία και την πνευματική καθοδήγηση του Μητροπολίτη μας, σχεδιάζει και συντονίζει το έργο της νεότητας της ενορίας με πρώτη προτεραιότητα την κατήχηση. Στα πλαίσια των ευρύτερων δραστηριοτήτων, επαναλειτουργεί φέτος το χορευτικό τμήμα, το οποίο στο παρελθόν είχε πλούσια δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Φεστιβάλ Νεότητος της Μητροπόλεως παρουσιάζει σήμερα χορούς από τη Θράκη. Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του χορευτικού είναι ενεργά και ενσυνείδητα μέλη, αλλά και πολύτιμοι συνεργάτες της ενορίας. Οι χοροί που θα μας παρουσιάσουν είναι ο Συρτός Συγκαθιστός, ο Ξέσυρτος και ο Ζωναράδικος. Χοροδιδάσκαλος είναι η κυρία Ιωάννα Δεμερτζή.
δυο πεθαίνω κάτω στο πεζί στενή κι αν δε σοι δυο πεθαίνω. Θα παρακολουθήσουμε χορούς από το χορευτικό τμήμα του Αγίου Νικολάου Ξηροκρίνης. Το χορευτικό τμήμα δημιουργήθηκε από το ζήλο και την αγάπη των παιδιών προς την ελληνική παράδοση το Νοέμβριο του 2012. Από τότε έχει συμμετάσχει και στα τρία φεστιβάλ της Ιεράς μας Μητροπόλεως, καθώς και σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός ενορίας. Το χορευτικό τμήμα του Αγίου Νικολάου Ξηροκρίνης θα παρουσιάσει τους χορούς Πουσνίτσα και Μπαϊτούσκινο Λουτρακίου. Χοροδιδάσκαλος, ο Τερζής Δημήτριος. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε και να μας χαίρνα.
μεταφερόμαστε στην Ανατολική Ρωμιλία, παρέα με το χορευτικό της Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων. Το χορευτικό συγκρότημα της Νεανικής Εστίας του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1995 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Νεανικής Εστίας. Όλα αυτά τα χρόνια το χορευτικό έχει λάβει μέρος σε ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και φεστιβάλ σε όλο τον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό, αλλά και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις και αναβιώσεις εθήμων και δρόμενων, παρουσιάζοντας χορούς και τραγούδια από πολλές περιοχές της Ελλάδος και από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Σήμερα λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια της Πανηγύρεως διοργανώνει τα Ζωοδόχια, ένα διήμερο συναντήσεων παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων και χοροδιών με τη συμμετοχή πολλών συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Η χορή που θα αποδώσει είναι ο Ζερβοδέξιος Τσουμλουκιώτικος με γύρισμα σε ζωναράδικο και τσέστο και ο συγκαθιστός, χοροδιδάσκαλος, ο κύριος Ιωάννης Γκυμπηρίτης. Thank you.
Μαρία που θα μας παρουσιάσει τα τραγούδια της είναι ο Άγιος Γεώργιος Ασβεστοχωρίου. Η χοροδία της νεανικής εστίας Αγίου Γεωργίου συμμετέχει σε διάφορα δρόμενα, όπως το πρώτο και στο δεύτερο φεστιβάλ νεότητος της Ιεράς μας Μητρόπολης, σε χριστουγεννιάτικες και επετειακές γιορτές της Ενορίας. Ψάλλει ακόμη κάθε χρόνο κάλαντα από όλη την Ελλάδα έξω από το ναό, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Επίσης, ψάλλει τη Μεγάλη Πέμπτη τους Μακαρισμούς και τη Μεγάλη Παρασκευή τα Εγκόμια. Πρόσφατα, συμμετείχε και σε εορταστικό πρόγραμμα του καναλιού 4Ε. Τα τραγούδια που θα αποδώσει είναι «Ο Σκλάβος», «Υπομονή», «Χωράρχης», «Ο Πατήρ Εμμανουήλ Μποζίνος».
και οι γειτονιές μας άνθησαν. Και οι γειτονιές μας έγιναν όμορφες. Χρώματα, χορός, μουσική, ομορφιά, τραγούδι, λεβεντιά. Αυτός είναι ο τόπος μας. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες. Και εδώ τη λεβεντιά την είδαμε στα παιδιά μας. Τέταρτο φεστιβάλ νεότητος της Μητροπόλεως μας. Φεστιβάλ σημαίνει γιορτή. Και εδώ γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε την νεότητα. Την νεότητα που φέρνει στη σκέψη μας τη χαρά και τον ενθουσιασμό, τη Μητρόπολη μας, την Εκκλησία μας, τα νιάτα της Εκκλησίας μέσα από το χορό και το τραγούδι διαλαλούν αυτή την χαρά. Στην καρδιά της κρίσης καταθέτουμε την καρδιά της καρδιάς μας. Τα νιάτα μας, τα παιδιά μας καταθέτουμε. Ο ποιητής της θάλασσας, της Παναγιάς και του Αιγαίου, ο Οδυσσέας Ελίτης, είπε πως τρία είναι τα ταφ της επιτυχίας. Ταλέντο, τόλμη και τύχη. Απόψε το ταλέντο των παιδιών το είδαμε. Την τόλμη τους να αγωνίζονται και να αντιστέκονται και να παρουσιάζουν τον κόπο και τον αγώνα τους, τον είδαμε και αυτόν. Και αν δεχτούμε πως τύχη είναι το ψευδώνυμο του Θεού όταν δεν θέλει να υπογράψει, τότε τον είδαμε και το Θεό στη χάρη Του, στη χάρη των παιδιών μας. Σε τέτοιους καιρούς νέοι άνθρωποι να τραγουδάνε, να χορεύουν, να χαίρονται, είναι και αυτό αντίσταση. Κάποιοι απαξίωσαν τον τόπο μας εδώ στα δυτικά της πόλης και με θράσος μας είπαν ότι μέτρησαν την τιμή και την αξιοπρέπειά μας με την υποτίμηση της γης που αυτοί έκαναν. Εμείς τους απαντάμε ότι αυτή η γη είναι ατίμητη, γιατί είναι τιμημένη με τον ιδρώτα μας, με το αίμα μας, με τον αγώνα των παιδιών μας. Αυτός είναι ο τόπος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από τη θέση αυτή θέλω να ευλογήσω τα πρόσωπα των παιδιών μας. Να τα ευχαριστήσω για τον κόπο που έκαναν και να τα παρακαλέσω να μένουν στην υπομονή, στην προσευχή και στην αγάπη. Αυτά θα αλλάξουν με τον αγώνα τους τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόπο των καλών και ευλαβών ιερέων μας,
των λαϊκών συνεργατών μας, την αγάπη των ενοριών μας. Μην αφήσετε να μας κλέψουν τα παιδιά μας. Κρατήστε τα στο Χριστό. Ευλογώ όλους όσους κοπιάζουν και όλους όσους αφήνουν τον ιδρώτα, την προσευχή και την αγάπη τους γι' αυτό το δύσκολο έργο που πρέπει να μένει σε πρώτη προτεραιότητα. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ που πάντοτε με την παρουσία, με τη λειτουργία και το λόγο σας ευλογείτε τον τόπο. Επιτρέψτε μου να υποδεχθώ από τη Λευκορωσία τον επίσκοπο Βενιαμίν με τους συνεργάτες του που ήρθαν εδώ για να δουν μια ζωντανή εκκλησία, να δουν τη Μητρόπολη μας, να δουν τα παιδιά μας. Τους καλωσορίζουμε με τιμή και αγάπη, γιατί αυτή η πόλη με τους Αγίους και την παράδοσή της ήταν αυτή που έστελνε το μήνυμα της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της αγάπης και της Ανάστασης σε όλο τον Βορρά. Και είναι πάντοτε ευγνώμονες για αυτήν εδώ την ευλογία που δέχτηκαν από την παράδοση του γένους μας. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε τα παιδιά μας να χορεύουν, να τραγουδούν, να χαίρονται. Πόντος, Μικρά Ασία, Εύρος, Μακεδονία, Ρούμελη, Μοριάς και Λεβεντογένα Κρήτη. Όλες οι ενορίες, όπως τις είδατε μια-μια, ένα λουλούδι, Άγιοι Απόστολοι από τα Πεύκα στο Ρετζίκι, Άγιος Γεώργιος από την Ευκαρπία, από την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, από τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο, Άγιος Παντελεήμονας από την Πολύχνη, Αγία Παρασκευή της Μενεμένης, Ευαγγελισμός της Παναγιάς, Άγιος Αθανάσιος το Παλιόκαστρο, η σχολή της Βυζαντινής Μουσικής, Αγία Κασιανή Υμνογράφος, Άγιος Σεραφείμ Ευκαρπίας, Άγιος Κωνσταντίνος στην Ηλιούπολη, Άγιος Νικόλαος στην Ξηροκρίνη, Ζωοδόχος Πηγή των Αμπελοκήπων, Άγιος Γεώργιος από το Ασβεστοχώρι, με τις υπομονής την προσευχή, γιατί εμείς εδώ ήρθαμε γιατί σας αγαπήσαμε, γιατί εδώ τραγουδάμε όχι για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να ανταμώσουμε στου Χριστού την αγάπη. Αυτός είναι ο τόπος μας. Αυτοί είστε εσείς και μην επιτρέψετε σε κανέναν να κλέψει την καρδιά σας. Και η καρδιά σας είναι ο πλούτος και ο θησαυρός και η πίστης η απαντοχή σας. Όλους όσους κοπίασαν τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Την Οργανωτική Επιτροπή με τον πρωτοσύγγελό μας, τους μουσικούς μας που απέδωσαν τόσο όμορφα,
Το εκκλησιαστικό μας κανάλι 4Ε από τους Αμπελοκήπους. Την ΕΡΤ3 που ήταν χορηγός επικοινωνίας. Το κρατικό θέατρο με την σκηνή μας στο κέντρο πολιτισμού της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όλους εσάς σας ευχαριστώ γιατί εμπιστεύεστε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, τα παιδιά σας στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Όχι, δεν χάθηκαν όλα. Δεν χάθηκε τίποτα. Να τα όλα. Για κάθε ενοριακή νεανική εστία, για τη χαρά της συμμετοχής, ένα αναμνηστικό δώρο, για τον κόπο των παιδιών μας, για να σκουπίσουμε τον ιδρώτα τους, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Ευχαριστώ όλους και τον κάθε έναν προσωπικά, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρατού μας και όλους εσάς, σε λίγο, με ειρήνη, ασφάλεια, να επιστρέψετε στα σπιτικά σας, στην κατοίκον εκκλησία και εκεί κρατήστε αναμένη τη φωτιά και τη λαμπάδα της πίστης και της παράδοσης. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Παρακαλώ οι πρόεδροι των ενοριακών νεανικών εστιών.